Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από την Ελλάδα και από τους αγαπητούς συνεργάτες του Hellenic GR. Φιλοξενούμενος είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κώστας Ζαχαριάδης. Ο κ. Ζαχαριάδης, στη συνέντευξη που έδωσε στην Σεμίνα Τσοκανά, αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά και στις επιπτώσεις που έχει η πανδημία του κορονοϊού στην ελληνική κοινωνία. Ας απολαύσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλησπέρα κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για την ε, τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα κοντά μας. Είναι μεγάλη μου χαρά και εμένα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ε, λόγω της έκριθμης κατάστασης με τα ελληνοτουρκικά, ε, το μνημόνιο που έχει υπογραφεί μεταξύ Λιβύης, Τουρκίας, τώρα πιο πρόσφατη, οι δηλώσει του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν πάνω στην Αγία Σοφιά, Πείτε μα ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση και δική σα θέση πάνω στα αυτά τα ζητήματα. Καταρχήν, θεωρώ αυτονόητο σε αυτά τα ζητήματα κάθε κόμμα να έχει τις δικές του επιμέρους απόψεις και τοποθετήσεις. Θεωρώ όμως απολύτως αναγκαίο να έχουμε μία εθνική γραμμή. Και για να μπορέσει να υπάρχει εθνική γραμμή χρειάζεται τα τηλέφωνα των πολιτικών αρχηγών να είναι συνέχεια ανοιχτά και χρειάζεται επιτέλους να κάτσουν γύρω από το τραπέζι του διαλόγου και με ειλικρίνεια να διαπιστώσουν α, σε ποια ζητήματα συμφωνούν και ταυτίζονται και η άποψή μου είναι ότι είναι τα περισσότερα σε ποια ζητήματα έχουν αποχρώσει και μπορούν καλόπιστα με διάλογο να προχωρήσουμε και σε αυτά. Γι' αυτό νομίζω ότι η ένταση και η κλιμάκωση της προκλητικότητας από την πλευρά της Τουρκίας πρέπει να απαντηθεί από την ελληνική πλευρά με ένα μήνυμα ενότητας. Mm -hmm. α, είναι αυτά που είπατε είναι πολλά περιστατικά το τελευταίο δεκάμινο. Για να είμαι ειλικρινής, είναι πολλά περιστατικά τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Θυμίζω το, τουρκολιβικό, το άθλιο τουρκολιβικό σύμφωνο, α, τις υπερπτήσεις πάνω από μεγάλα κατοικημένα νησιά για την υπηρετική Ελλάδα, τις πανοχλήσεις στην Τουρκική η ΑΟΖ, την ιστορία με τους δύο Έλληνε Έλληνες στρατιωτικούς επί των, των ημερών μας, την προσφυγική κρίση και την εργαλειοποίηση από τον κύριο Ερντογάν πρώτριμήνου και αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από 15 μέρες, α, τις φασαρίες α, με, το, με το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας που βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τι ε, τις παρενοχλήσεις σε, σε παραπλέοντα σκάφη ε, του ελληνικού ναυτικού είναι μία σειρά πραγμάτων, μία σειρά πραγμάτων. Άρα λοιπόν η γνώμη μας είναι Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, τήρηση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων καλής φιλίας, καλής γειτονίας από την πλευρά μας. Είναι αυτονόητο, επειδή με ρωτήσατε για την ιστορία με την Αγιά Σοφιά, ότι δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία ό,τι θέλει. Η Αγιά Σοφιά είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που καταλαβαίνετε ότι για μας, τις Ελληνίτες και τους Έλληνες, έχει και μια ιδιαίτερη α, συγκινησιακή και ιστορική και θρησκευτικού χαρακτήρα mm. φόρτιση. Ε, με αυτή την έννοια λοιπόν, ε, αυτά είναι ζητήματα τα οποία στο διεθνές επίπεδο πρέπει να τα σηκώσουμε ε, και νομίζω ότι εκεί η Τουρκία θα έχει πολύ μεγάλες ενιστάσεις και αντιρρήσεις αναφορικά με την πολιτική της και εμείς έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Πάνω σε αυτή την κοινή γραμμή που αναφέρατε, ποιά πιστεύετε είναι... που πρέπει να απευθυνθούμε, σε ποια διεθνή φόρουμ. Κοιτάξτε, σε κάθε επίπεδο, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τους χώρους όπου συζητούνται τα ζητήματα του πολιτισμού, στο πολιτικό πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωση, στο ΝΑΤΟ, έχει να κάνει με το κάθε θέμα το οποίο μπαίνει κάθε φορά στην ατζέντα. Αν εμείς είμαστε προσανατολισμένοι στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής συνύπαρξης, της καλής γειτονίας, της καλής φιλίας έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε διότι όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία είναι μία δύναμη η οποία λειτουργεί με τρόπο νευρικό και εκρηκτικό και αυτό δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε την ειρήνη, ούτε τη σταθερότητα, ούτε τη συνεργασία στην περιοχή. Άρα λοιπόν εμείς λέμε να είμαστε αυστηροί, να μην είμαστε καθόλου υποχωρητικοί ε, να, να δώσουμε με ένταση τα μηνύματα αυτά. Δεν ενοχλούμε κανένα στην περιοχή, απαιτούμε να μην μας ενοχλεί κανένας. Σεβόμαστε την πατρίδα ε, όλων των γειτόνων μας, έτσι θέλουμε και οι γείτονές μας να σέβονται τη δική μας πατρίδα και όποιος ε, προσπαθήσει να διασαλέψει αυτή τη δύσκολη ειρήνη, διότι είμαστε σε μια δύσκολη περιοχή, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια, ο οποίο προσπαθεί να διασαλέψει αυτή την κρίσιμη και εύθραυστη ισορροπία που φτιάχτηκε μέσα από συνθήκε, μέσα σε ένα διάβα πολλών ετών πολέμων, αίματο, καταστροφής, καταστροφή, πόνου και σπαραγμού, θα πρέπει να βρει ενιαία απέναντί του τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ ωραία. Ε, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σύσσωμη, έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση το, με το όνομα Ειρήνη, που κρύβει ήδη το, την ελληνική λέξη Ειρήνη. Και σήμερα όλα υπογράφηκε η Συμφωνία με την Ιταλία. Πώ το κρίνετε σε αυτό? Κοιτάξτε, ε, δεν είμαι αισιόδοξο, ε, γιατί βλέπω ότι παρόλο που υπάρχουν ε, διαρκώς συζητήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και προειδοποιήσεις από την πλευρά της Ευρώπης και άλλων φίλων μας από τη Δύση... Βλέπω την υποχωρητικότητα της Τουρκίας, την ε, επιθετικότητα της Τουρκίας να μην υποχωρεί. Mm -hmm. ε, και αυτό με προβληματίζει. Δηλαδή, πρώτο τριμήνου είχε έρθει η ευρωπαϊκή ηγεσία στον Ευρώπη. Εξέπεμψε ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα ε, επικοινωνιακά. Μετά μπήκαμε και στη φάση του κορονοϊού. Τώρα η Τουρκία επανέρχεται με δηλώσεις νευρικότητα και προκλητικότητα. Τι σημαίνει όλο αυτό. Mm -hmm. Σημαίνει ότι από λόγια, δυστυχώς, οι αγαπημένοι μας γείτονε δεν παίρνουν. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εμείς που θέλουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, να τους το καταστήσουμε σαφές με ειρηνικά διπλωματικά μέσα ισχυρή πίεση που να τους βάλουν στη θέση τους. Διότι άμα δεν μπαίνουν στη θέση τους και διαρκώς ξεθαρεύουν, δημιουργείται ένα κλίμα mm. ότι ε, σκυλί που γαυγίζει δεν θα αγκώνει. Άρα όσο παραπάνω θα δηλώνει η Ευρώπη, όσο παραπάνω θα δηλώνει η Δύση τόσο παραπάνω η Τουρκία θα βρίσκεται σε έναν παροξισμό. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι λάθος από την ελληνική κυβέρνηση που εγκατέλειψε τη στρατηγική των κυρώσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είχε παραλάβει έτοιμη από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μια στρατηγική που έλεγε ότι αν οι Τούρκοι ενοχλήσουν ή παρενοχλήσουν στην ευρύτερη περιοχή Α, γύρω από την Κύπρο, τότε η Ευρώπη θα συζητήσει το ενδεχόμενο κυρώσεων. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει θέσει αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήδη από την περίοδο του Τουρκολιβικού Συμφώνου, πόσο μάλλον τώρα που διαρκώς μας ενοχλούν και μας παρελοχλούν και εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό. Άρα λοιπόν, η οικονομία, η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική είναι τα δικά μας ισχυρά όπλα ειρήνης, τα οποία διασφαλίζουν ότι δεν θα βρεθούμε σε θερμά επεισόδια, σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, σε συγκρούσεις, σε σειράξεις που θα βάλουν μετά τις δυνάμεις αναγκαστικά στο τραπέζι του διαλόγου με όρους οι οποίοι θα διαμορφωθούν σε μια θερμοκατάσταση. κατάσταση. Εμείς θέλουμε ειρήνη, σταθερότητα και όχι εξάρτηση στην περιοχή. Το μόνο σίγουρο ότι χρειάζεται συλλογικότητα σε αυτό το θέμα ε, και μιλώντα για συλλογικότητα και ατομική ευθύνη, να περάσουμε λίγο στα μέτρα του κορονοϊού με τα αντιμετώπιση που ήρθανε. Ποια είναι η δική σας τάση απέναντι σε αυτά τα μέτρα και πώς πιστεύετε ότι θα έρθει ο τουρισμός. Κοιτάξτε, είναι, είναι δύο συζητήσεις. Καταρχήν, είναι κάτι πρωτοφανέρωτο. Δεν, δεν το είχαμε ζήσει ε, στη ζωή μας ούτε εμείς, ούτε οι γονείς μας, ούτε οι παππούδες μας. Ε, και ζούμε διαφορετικά και μέχρι να βρεθεί αποτελεσματικό φάρμακο και εμβόλιο πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με κοινωνική απόσταση, με προσοχή, στερούμενοι κάποιοι, κάποιες από τις ελευθερίες μας ή τις απολαύσεις που είχαμε, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε το πρώτο αγαθό που είναι η υγεία του καθενός και της καθεμιάς από εμά και βεβαίως η υγεία της κοινωνίας συνολικά. Με αυτή την έννοια εμείς από την πρώτη στιγμή σε αυτό το ζήτημα δεν σκεφτήκαμε με μικροκομματικά, μικροπολιτικά ωφέλη. Είπαμε ότι το πρώτο ζήτημα είναι η υγεία του λαού μας. Στηρίξαμε τις αποφάσεις, τα, οι οποίες ήρθαν ως οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τα Ευρωπαϊκά α, Κέντρα Λοιμοξιολογίας λιμο, που πρότειναν όλα αυτά τα μέτρα και νομίζω ότι βοηθήσαμε και εμείς από την πλευρά μας και σαν πολίτε και σαν συλλογικότητα να πετύχει η χώρα ένα στόχο. Δεν ήταν τίποτα... Α, αυτονόητο και πάλι με αυτόν τον τρόπο θα συμπεριφερθούμε την επόμενη περίοδο, αν χρειαστεί, προκειμένου και μακάρι να μην χρειαστεί να προστατευτεί η υγεία του, του ελληνικού λαού. Ε, και είμαστε χαρούμενοι που πήγαμε καλά σε αυτό. Δεν το βλέπουμε μίζερα, δεν το βλέπουμε μικροκομματικά. Δεν θα κάναμε ποτέ μια αντιπολίτευση όπως κάνει το Vox είναι ένα ακροδεξιό κόμμα στην Ισπανία, mm -hmm. στην uh, κυβέρνηση εκεί, ή όπως κάνει ο Σαλβίνη στην Ιταλία. Α, για μας η υγεία του λαού μας είναι το, το πρώτο. Ε, το δεύτερο έχει να κάνει με την υγεία της κοινωνίας και της οικονομίας. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ε, και φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ άσχημες εξελίξεις. Και σε αντίθεση με το αυτονόητα συνενετικό προφίλ που έχουμε στα ζητήματα της προστασία, της δημόσιας υγείας, εδώ οφείλουμε να είμαστε κατηγορηματικοί. Προφανώς ο κορονοϊός είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την οικονομία, αλλά κάποιοι τον χρησιμοποιούν σαν ευκαιρία. Mm. Και τον χρησιμοποιούν σαν ευκαιρία για να διαλύσουν τις εργασιακές σχέσεις. Αυτές οι συζητήσεις υπήρχαν και πριν τον κορονοϊό, αλλά τώρα κάποιοι το αξιοποιούν σαν ευκαιρία και θα επιχειρήσουν και μετά τον κορονοϊό κάτι από όλα αυτά να μείνει. Κάποιοι αξιοποιούν την ιστορία του κορονοϊού για να πολλαπλασιάσουν με την έννοια της διαδικασίας του κατεπήγοντος της απευθείας αναθέσεις, δηλαδή όχι διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης υλοποίηση δημόσιων έργων ε, σε εταιρείες με διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά απευθείας ανά, ε, ανάθεση mm -hmm. με την αίσθηση του κατεπήγοντος σε φίλους και, και κολλητούς, ε, όπως επίσης Uh, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας εξελίσσεται και μία αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο αρθρώνεται η ελληνική οικονομία. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει τα πολλά τελευταία χρόνια να έχουμε ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας το οποίο στηρίζεται στη μικρή και στη μεσαία επιχείρηση. Mm -hmm. uh, φαίνεται ότι σε κάποιους δεν αρέσει αυτό. Ε, θέλουν να αξιοποιήσουν τον κορονοϊό σε ευκαιρία για να κλείσουν δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το πρόσχημα ότι δεν είναι βιώσιμες και δεν μπορεί να συνεχίσει το, το οικονομικό μοντέλο της χώρας έτσι και να δημιουργήσουν μια νέα επιχειρηματική α, τάξη η οποία θα συγκεντρώνει την οικονομική α, ισχύ της χώρας. Εμείς θα αντιταχθούμε σε αυτό το mm -hmm. σχέδιο θα είμαστε οξύ, θα είμαστε έντονοι, θα κάνουμε αντιπολίτευση, θα κάνουμε πορείες, θα θέσουμε τα θέματα στο Κοινοβούλιο, διότι θεωρούμε ευθύνη μα να μιλήσουμε έγκαιρα και να προειδοποιήσουμε για μία διαδικασία α, η οποία θα δημιουργήσει μεγαλύτερη φτώχεια, μεγαλύτερη ανεργία και μεγαλύτερες ανισότητες, ακόμα σε σχέση και με αυτά τα οποία βιώσαμε στη μνημονιακή περίοδο. Πάνω στον τουρισμό, ωστόσο, πώ οι ομογενεί μπορούν να βοηθήσουν, Ποιο είναι το μήνυμά σα στην ομογένεια. Οι ομογενεί μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν. Πάντα ήταν το οξυγόνο τη πατρίδα μα. Οι θετικοί πρεσβευτέ που μιλούσαν με θετικό και καλό τρόπο για τη χώρα. Αυτοί οι οποίοι σήκωσαν ένα βάρο και συκοφαντήθηκαν ως Έλληνες από άκρη σε άκρη της γης όταν η χώρα χρεοκοπούσε την περίοδο του 2010, σας θυμίζω, μαζί με άλλους λαούς του Νότου μας λέγανε ότι είμαστε γουρούνια, τα pigs, Portugal, Italy, Spain, Greece ε, και τα λοιπά. Ε, πάντα βοηθούσαν και βοηθάνε ε, σε επίπεδο διπλωματίας, εξωτερικής πολιτικής, άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και ρευστότητα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι τηρώντας τα δημοσιονομικά πρωτόκολλα, να προσπαθήσουν να έρθουν φέτος στην πατρίδα, που φαίνεται να είναι ασφαλής από το θέμα του κορονοϊού και μακάρι με την τήρηση των μέτρων να παραμείνουμε ασφαλείς mm -hmm. και να πείσουν και άλλους φίλους τους να έρθουν εδώ, βεβαίως, με τα μέτρα, ε, έχοντας κάνει τα τεστ τους και έχοντας την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι, είναι υγιείς. Η χώρα, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει το βηματισμό της σε κάποιους τομεί της οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση και ιστερεί σημαντικά στον παραγωγικό κλάδο, στις καινοτομίες, στις νέες τεχνολογίες. Αυτό θα το πληρώσουμε πάρα πολύ α, στην παρούσα οικονομική κρίση που έρχεται λόγω της πανδημίας διότι όταν είσαι εκτεθειμένος σε έναν κλάδο που χτυπιέται αποκλειστικά από μια κατάσταση τότε τα βρίσκεις πάρα πολύ σκούρα διότι έχεις την περίφημη οικονομία της μονοκαλλιέργειας. Ε, θέλω να πιστεύω ότι η ομογένεια θα, θα στηρίξει και θα δώσει το φιλί της ζωής που έχει ανάγκη ε, η ελληνική επιχειρηματικότητα, η μεσαία και η μικρή τουριστική επιχείρηση που δυσκολεύεται πάρα πολύ και θα δυσκολευτεί δυστυχώς πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Η ομογένεια πιστεύω έχει τη δύναμη να βοηθήσει και με το, υπό το πρίσμα της Ελλάδας ως μια ασφαλή χώρα νομίζω ότι θα έρθουν, θα επισκεφθούν τη χώρα μας. Νομίζω ότι ήταν ήταν η μεγάλη νίκη αυτή της Ελλάδας να ακούγεται προς τα έξω ότι είναι μια ασφαλή χώρα και τα καλύτερα σε έρθουν. Μακάρι, μακάρι. Όλοι και ευχόμαστε το καλύτερο, αλλά και από την οπτική μας, παρόλο που είμαστε διαφορετικά κόμματα και διαφορετικοί άνθρωποι, δουλεύουμε για το καλύτερο. Ε, τουλάχιστον από όλε τι δημοκρατικέ πολιτικέ δυνάμει, εγώ είμαι πεπισμένο ότι όλοι θέλουν και δουλεύουν και προσπαθούν το καλό του τόπου. Δεν υπάρχουν μεταξύ μα προδότε οι οποίοι έχουν μπει στην πολιτική Ακρίβολη. για να κάνουν τα πράγματα για την Ελλάδα χειρότερη. Αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά το καλύτερο, αλλά όλοι παλεύουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και